Πάμε στην Κωνσταντίνα Καζαντζή, η οποία παρακολουθεί την έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων για το καυτό θέμα του μεταναστευτικού, στην οποία, Κωνσταντίνα, συμμετέχουν οι Δήμαρχοι των Ακριτικών Νησιών και οι Υπουργοί Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι εδώ, Λίζα, όλοι οι δήμαρχοι των νησιών της Παραμεθωρίου μιλούν για αυτό το καυτό θέμα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στις δηλώσεις τους λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη. Εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, είπαν ότι τα όρια τους πλέον έχουν ξεπεραστεί, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το προσφυγικό κύμα που συνεχώς αυξάνεται. Τώρα τοποθετούνται, τώρα ξεκίνησαν να τοποθετήσουν τους επίσημα μέσα στη σύσκεψη, προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις δύο υπουργών, του κυρίου Δρίτσα και της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου. Να σας πω λοιπόν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Δρίτσας, είπε, ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα χαρακτηριστικά, θα μεταφέρονται 10.000 πρόσφυγες την εβδομάδα με πλοία της γραμμής μιας εταιρείας και γίνονται προσπάθειες να μπουν και άλλες εταιρείες σε αυτά τα δρομολόγια, αυτή τη μεταφορά δηλαδή των προσφύγων. Πρόκειται για 10.000 πρόσφυγες εκτός του πλοίου Ελευθέριος Βενιζέλος που πραγματοποιεί τα δρομολόγια. Οπότε τα νησιά, όπως είπα χαρακτηριστικά, θα πάρουν μια ανάσα. Επιπλέον, ολοκληρώνονται στο τέλος του μήνα οι επιστροφές των εκδρομέων και των τουριστών. Θα μπορούν λοιπόν τα πλοία να παίρνουν περισσότερους μετανάστες. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου τώρα αναφέρθηκε μάλιστα στο θέμα το επίμαχο αυτών των ημερών. Ακούσαμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Κομισιόν ότι δεν υπάρχει ρυθμιστική αρχή στη χώρα μας για την απορρόφηση κονδυλίων ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου λοιπόν είπε ότι τα χρήματα αυτά θα απορροφηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ανέφερε ότι έχουν ήδη εκταμιευθεί 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που, όπως είπε, είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε στο να γίνουν χώροι υποδοχή στα νησιά και να δημιουργηθούν 2.500 θέσεις για τους πρόσφυγες. Αυτή ήταν η απάντηση της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου, ναι, όταν ερωτήθηκε μάλιστα και από τους ίδιους τους δημάρχους γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Καζαντζή. Να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου για αυτά τα 30 εκατομμύρια που είναι έτοιμη να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Τα κονδύλια είναι έτοιμα για να τα απορροφήσουμε. Μην νομίζετε όμως ότι με τα κονδύλια θα πάμε να βοηθήσουμε την Κο και τη Λέσβο και τη Λέρο που πνίγονται. Δεν ξέρω, επειδή λέτε ότι έχετε και γνώση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε κάνει λεπτομερή περιγραφή τι θα κάνουμε με αυτά τα λεφτά. Δεν θα τα πάμε επειδή προέκυψε εκεί ανάγκη, παρακάτω ανάγκη, να τα χαλάσουμε εκεί. Ήδη έχουμε εκταμιεύσει τα έκτακτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 2,7 εκατομμύρια. Και με αυτά κινούμαστε τώρα για να κάνουμε κέντρο πρώτης υποδοχής στην ΚΟ, κέντρο πρώτης υποδοχής στη Λέρο, κέντρο που ανοίγουμε 1η Σεπτεμβρίου στη Μόρια, προσελήφθηκε ο διοικητής. Μένουμε στο θέμα να δούμε και τη δήλωση της εκπροσώπου της Κομισιόν, Νατάσας Μπερτρό, η οποία άφησε σαφείς αιχμές για αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να αποδεσμευτεί η βοήθεια των 30 εκατομμύρων ευρώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νησιά. To the Greek authorities, they have, and we welcome the fact that they have committed to setting up this authority. They have announced that they have set it up. Now we're just finalising the paperwork. There's just a few more T's to cross and I's to dot, and then we will be able to disperse the funding in detail.